Με την ευκαιρία της παρουσίας στο Θεσσαλονίκη Summit, θέλαμε ένα σχόλιο όσον αφορά το αν η αργή ανάπτυξη που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες είναι κάτι διατηρήσιμο, είναι κάτι βιώσιμο ή είναι κάτι πρόσκαιρο και ευκαιριακό, το οποίο, να το πούμε, δεν έχει ισχυρά θεμέλια προς το παρόν. Αυτό το οποίο πιστεύω είναι ότι το ότι πήγαμε λίγο καλύτερα δεν σημαίνει ότι πάμε καλά. Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. Και βέβαια όποιος παρακολουθήσει σήμερα τις διαδικασίες του συνεδρίου θα το αντιληφθεί πλήρως. Και λέω σήμερα γιατί στη θεματολογία τώρα την πρωινή είναι η ενέργεια, τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, οι υποδομές και οι μεταφορές με βάση τις υποδομές. Βλέπει κανείς ότι η Βόρειος Ελλάδα και βέβαια όλη η Ελλάδα είναι σε ένα κομβικό σημείο όπου μπορεί να προσελκύσει, όπως έγινε με τον ΤΑΠ, πολύ μεγάλες επενδύσεις και αυτές οι επενδύσεις δεν προσελκύονται λόγω του συγκεκριμένου οικονομικού περιβάλλοντος. Βέβαια, οι απλοί πολίτες όταν ακούν για επενδύσεις πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν ή αναρωτιούνται μας γιατί μας αφορά. Ναι, τους αφορά, γιατί αξιοποιώντας όλα αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούμε πραγματικά να μειώσουμε την ανεργία. Ένα παράδειγμα, όπως ανέφερα, είναι και ο ΤΑΠ, στον οποίο εργάζονται τώρα εκατοντάδες εργαζόμενοι. Το ίδιο θα συμβεί όταν προχωρήσουμε στην κατασκευή του σταθμού στην Αλεξανδρούπολη για το υγροποιημένο αέριο. Το ίδιο θα γίνει όταν αρχίσουμε την κατασκευή της σύνδεσης της σιδηροδρομικής των λιμανιών Αλεξανδρούπολης και Καβάλας με την Βουλγαρία. Υποδομές και ενέργεια λοιπόν, πολύ σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα από εχθές σχετικά με το αν η χώρα έγινε με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών πιο φιλική σε επενδύσεις ή η κατάσταση παραμένει, να το πω, στο ίδιο χάλι που ήταν και πριν. Έχουν γίνει βήματα ή απλά κατά περίπτωση πάμε και διορθώνουμε τα πράγματα όταν φτάσουν στο απροχώρητο? Εκείνο που μπορώ να αναφέρω και συγκεκριμένα μάλιστα αφορά την περίοδο 12-14. Από εκεί και πέρα δεν έγιναν. Και όταν λέω συγκεκριμένα θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Το ότι μπορούν σήμερα να κατασκευάζονται σύνθετα τουριστικά καταλήματα και για να καταλάβουν οι πολίτες ξενοδοχεία να μπορούν να κατασκευάζουν και βίλες και να τις πουλούν ή να τις νοικιάζουν σε ξένους, έγινε το 12-14. Δεν μπορούσαμε. Το ότι σταμάτησε να υπάρχει το καποτάζ, δηλαδή η αδυναμία κρουαζιεροπλοίων να έρχονται στα ελληνικά λιμάνια αν δεν είχαν ελληνικό ναυτικό προσωπικό, και αυτό ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε τότε. Αυτά χρειάζεται η χώρα. Μετά από το 14, από το 15 δεν έχουμε μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση αυτή. Μπορούν να γίνουν βέβαια πολλά. Εκείνο το οποίο λέω, ένα παράδειγμα, είναι στις μαρίνες, στην αδειοδότηση των μαρινών, όπου ούτε στο 12-14 έγινε κάτι, πρέπει να γίνει επιτακτικά, δεν μπορεί να αρμενίζουν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο τα κρουαζιερόπλια και να ελιμενίζονται στις τουρκικές μαρίνες. Έχουμε πολύ δρόμο που θα φέρει δουλειές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.